Έτσι είναι, Γιάννη. Καλησπέρα. Η κατάθεση του κυρίου Φρουζή ξεκίνησε στις 11 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Ήταν μαραθώνια και θα συνεχιστεί σύμφωνα με τις πληροφορίες αύριο στις 9.30 το πρωί. Αύριο θα υπάρχει ο κύκλος των ερωτήσεων από τους υπόλοιπους βουλευτές. Σήμερα ήταν οι εισηγητές των κομμάτων. Ο πρώην ισχυρός άνδρας της Νοβάρτης, λοιπόν, στην μαραθώνια κατάθεσή του, άφησε ανοιχτό καταρχάς το ενδεχόμενο η προστευόμενη μάρτυρας με την κωδική ονομασία Εκατερίνη Κελέση να ήταν πρώην συνεργάτη δάτου. Επίσης, αμφισβήτησε τις καταθέσεις των κουκουλοφόρων προστατευόμενων μαρτύρων, λέγοντας ότι όλες είχαν ένα οικονομικό όφελος, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ κάλυψε εκ νέου τον Ανδρέα Λοβέρδο και στην δεύτερη κατάθεσή του, λέγοντας ότι δεν τον έχει συναντήσει κατηδίαν ούτε μία φορά. Είναι χαρακτηριστικός ένας διάλογος και αν μπορούμε να δούμε και μια κάρτα μέσα από την Προανακριτική Επιτροπή, Γιάννη. Τη βλέπουμε βεβαίως. Ο κύριος Κεγκέρογλου, λοιπόν, για την κυρία Κελέση, λέει: έχετε υποψία για το ποια είναι η προστευόμενη μάρτυρα σε Κατερίνη Κελέση? Φρουζής, κάτι έχω στο μυαλό μου. Υψηλάντης, η κυρία Κελέση μήπως ήταν συνεργάτη δάσας? Φρουζής, δεν ξέρω, πιθανολογώ πάνω από τη βάση. Μαρκόπουλος, σε τι ποσοστό είστε σίγουρος? Φρουζής, με πολύ καλές πιθανότητες, σε καλό ποσοστό. Αυτή ήταν λοιπόν και η απάντηση του κυρίου Φρουζή για το θέμα των προστατευόμενων μαρτύρων και της κυρίας Εκατερίνης Κελέση. Να σας πω επίσης για την κυρία Τουλουπάκη. Σήμερα ο κύριος Φρουζής είπε ότι του είχε προτείνει ευνοϊκή μεταχείριση αν δώσει τα 10 πολιτικά πρόσωπα και όχι να μπει σε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα. Ενώ τέλος επιβεβαίωσε κάποια παλαιότερα δημοσιεύματα ότι ο ίδιος ο κύριος Φρουζής, όταν είχε αποχωρήσει από την Νοβάρτη, συμμετείχε σε δείπνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και άλλους συνδετημόνες, λέγοντας ότι οι δύο οικογένειες είχαν καλές παραδοσιακές σχέσεις.